Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Τα νέα δεν είναι καλά και μιλάω για τα νέα που αφορούν όλους εμάς που έχουμε την αγωνία εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και εκτός Αττικής, σε όλες τις άλλες αστικές περιοχές της χώρας που βλέπουμε να συσσωρεύονται σκουπίδια τις τελευταίες μέρες. Τα νέα δεν είναι καλά, διότι ενώ φαινόταν μέχρι το μεσημέρι ότι θα πάμε σε μια αποκλιμάκωση της έντασης που θα οδηγούσε ίσως και εντός της ημέρας σε τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων, τελικά αυτό δεν έγινε. Η απεργία θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι την επόμενη Πέμπτη και τότε η αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση θα επανασύσκεφθεί σε επίπεδο εκτελεστικής επιτροπής για να δούμε αν τελικά θα έχουμε συνέχεια ή όχι. Το πιθανότερο είναι, και έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ για να έχετε πλήρη εικόνα, το πιθανότερο είναι ότι την Πέμπτη θα σταματήσουν. Πάντως για την ώρα βλέπουμε εικόνες από την πρωινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι τα στιγμιότυπα στα οποία ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υποδέχεται τα μέλη του Προεδρείου της ΠΟΕΟΤΑ και μετά κάθονται στο τραπέζι, αίθουσα συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε πολύ διαλλακτικότερος του υπουργού του κύριου Σκουρλέτη που ήταν δίπλα. Όπως θα δείτε, δίπλα στον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Σκουρλέτης και δίπλα είναι ο διευθυντής του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καλογύρου. Λοιπόν, φάνηκε διαλλακτικότερος, υποχώρησε εναντί του κύριου Σκουρλέτη λέγοντας ότι δεν θα βάλω όριο ηλικίας, θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια στην καθαριότητα, είναι άνω των 50-55 ετών και τώρα δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στο δρόμο. Ούτε λίγο ούτε πολύ υποσχέθηκε προσλήψεις σε καθεστώς μόνιμότητας, σε αριθμό όχι στα ύψη που τον θέλουν οι απεργοί, δηλαδή κοντά στις 10.000, είπε ότι θα είμαι γύρω στις 2.500, που μπορεί να προσεγγίσουμε και τις 3.000 ανάλογα με τις εισηγήσεις που θα κάνουν οι δημοτικοί άρχοντες σε όλη τη χώρα. Τελικά έφυγε ο κύριος Τράκας και τα άλλα μέλη της ηγεσίας του κλάδου να πάνε στην εκτελεστική επιτροπή. Έγινε μια σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος και κάποιοι μεγάλοι δικηγόροι των Αθηνών που είναι νομικοί σύμβουλοι σε θέματα εργατικού δικαίου και όχι μόνο της ΠΟΕΟΤΑ και αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα θα το πω καλύτερα, δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση που λέει συνεχίζουμε την απεργία μέχρι την προσεχή Πέμπτη και την Πέμπτη βλέπουμε τα νεότερα. Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας το δώσουμε σε λίγο. Επιτρέψτε μου στην αρχή να σας παρουσιάσω τους 4 εκλεκτούς φίλους, 5 εκλεκτούς φίλους, μαζί με τον δημοσιογράφο τον κύριο Διονά, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και με τους οποίους θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, η οποία έχει και άλλα θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ξεκινάω την παρουσίαση Νίκος Τιδέος, βουλευτής βιωτείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ. Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλό βράδυ, κύριε Σταμάτη. Κώστας Μπαριώτας, βουλευτής Λαρίσης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Η συμπαράταξη έχει το συνεδριό της το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε. Γεια σας, κύριε Μπαριώτα. Θύμιος Δρόσος, γραμματέας των ΑΝΕΛ. Ευχαριστώ, κύριε Δρόσο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βεβαίως Αντώνης Διονάς, ο κύριος Διονάς, δημοσιογράφος και συνεργάτης της εκπομπής. Τον συναντάμε στο διαδίκτυο, στο περίφημο πλέον pitsunicity.gr. Καλησπέρα. Να δούμε τα νεότερα και να δούμε το ρεπορτάζ. Πριν πάω στον κύριο Διονά, να πούμε ότι από διαρροές που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου γίνεται προσπάθεια να αποδώσουν τις ευθύνες για τη συνέχιση της απεργίας που έχει φτάσει σε απόγνωση, που έχει φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, πριν απ' όλα στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο. Να αποδοθούν λοιπόν οι ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Σκουρλέτης είπε πριν από λίγο ότι η απεργία συνεχίζεται με εντολή Μητσοτάκη. Και για να το δικαιολογήσει πολιτικά αυτό, από κύκλους του Μαξίμου και από κύκλους του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα είχε λυθεί η απεργία εάν οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας είχαν ψηφίσει διαφορετικά. Οι προσκύμενοι δηλαδή συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από τη ΔΑΚΕ. Και εξηγούν ότι η εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΕΟΤΑ, του κ. Τράκα, ήταν να σταματήσει η απεργία σήμερα, μετά τη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα, και
συνδικαλιστές που μετέχουν στην ηγεσία της Ομοσπονδίας και ανήκουν σήμερα στη ΛΑΕ, είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προσχωρήσει στη ΛΑΕ μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, συνδικαλιστές που προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή ΠΑΜΕ, ψήφισαν για τη συνέχιση της απεργίας. Άρα, κρίσιμη μάζα ψήφων στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν οι τρεις ψήφοι που έχει η ΔΑΚΕ. Δύο έχει, κύριε Σταμάτη. Οι ψήφοι λοιπόν αυτοί, το Μαξίμου λέει ότι αντί να πάνε για τον τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα, έπεσαν στο τραπέζι με το χρώμα το λευκό. Δηλαδή δεν πήραν ούτε τη μία ούτε την άλλη θέση, με αποτέλεσμα να γύρει πλάστιγκα υπέρ της συνέχισης της απεργίας για την επομένη Πέμπτη. Αυτά λέγονται από το Μέγαρο Μαξίμου και από το περιβάλλον του κυρίου Σκουρλέτη. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε και θα ακούσουμε και ο κύριος Σταμάτης θα παρουσιάσει αυτή τη θέση. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με μια δρυμή ανακοίνωση σε αυτές τις διαρροές, επιχειρώντας και αυτή από την πλευρά της να πετάξει την μπάλα των πολιτικών ευθυνών πίσω. Η πραγματικότητα είναι ότι οι σωροί σκουπιδιών εξακολουθούν να υπάρχουν. Στις περισσότερες αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας, λειτουργώντας σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί για την υγεία των πολιτών και για την υγιεινή στο δημόσιο χώρο, και επιπλέον δίνοντας, κυρίες και κύριοι, μια εικόνα πάρα πολύ δυσάρεστη για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που προσδοκάει όπως το ξηρό έδαφος το νερό, όπως το ξηρό έδαφος προσδοκάει την υγρασία, το νερό που θα προέλθει από την προσέλκυση 30 εκατομμυρίων τουριστών αυτό το καλοκαίρι, για να μπορέσουν να αφήσουν τα χρήματα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, που όλοι προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα πάρει μπροστά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα για την ώρα. Έχουμε πολλά να σας πούμε από την υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά θέλω πριν πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, κύριε Διονά, τι εικόνα καταρχήν υπάρχει από τη χωματερή, τη μεγάλη χωματερή που είναι εδώ στα Νολιώσια. Εμποδίζουν, ας πούμε, αν ένας δήμαρχος θέλει να αναθέσει σε κάποιον ιδιώτη που έχει τα σχετικά αυτοκίνητα και τη σχετική δύναμη εργαζομένων, το εργατικό δυναμικό, να πάει να μεταφέρει, μπορεί να το κάνει? Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια εισαγωγικά συμφωνία μεταξύ ΠΟΕΟΤΑ και ΕΣΝΑ. Οι μικροί δήμοι να περνάνε μέχρι 3 αυτοκίνητα και οι μεγάλοι. Αυτό είναι η διακίνηση προσωπικού ασφαλείας που λέμε. Ναι. Οι μικροί δήμοι λοιπόν να περνάνε 3 αυτοκίνητα. Την ημέρα. Ναι, 3 απορριμματοφόρα. Πολύ λίγα. Μέχρι 3. Αυτή είναι η συμφωνία. Και οι μεγάλοι δήμοι, οι οποίοι είναι 3 εδώ στο Λεκανοπέδιο, το Περιστέρι, Αθήνα και ο Πειραιάς, από 6. Από 6. Λοιπόν, και αυτό πολύ λίγο. Όλοι έχουν πρόβλημα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε. Λύστε μου μια απορία για μια εικόνα που έχω. Γιατί σε ορισμένες περιοχές εμφανίζονται τα σκουπίδια να είναι λιγότερα και το σύστημα κάπως να λειτουργεί προς το καλύτερο, και σε άλλες περιοχές έχουμε πλήρες αδιέξοδο? Για παράδειγμα, γιατί στο Χαϊδάρι είναι πολύ άσχημη εικόνα και γιατί στο Περιστέρι είναι πολύ καλύτερη εικόνα? Απλά για το Χαϊδάρι. Γιατί στο Δήμο Αθηναίων η εικόνα είναι δραματική. Με εξαίρεση κάποιες περιοχές κοντά στην Ακρόπολη που έβαλαν το χέρι στην τσέπη κάποιοι επιχειρηματίες και έσπευσαν με ιδιωτικά αυτοκίνητα να μεταφέρουν κάποια σκουπίδια. Απλά στο Περιστέρι είχαν προνοήσει από χρόνια και έχουν έναν μηχανολογικό εξοπλισμό που κακά τα ψέματα το ζήλευαν πολύ. Δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε, έχουν αυτόν τον λιοτεμαχιστή ο οποίος λειτουργεί. Συμπυκνώνουν δηλαδή τα σκουπίδια. Και αυτή τη στιγμή, ενώ πρέπει να πηγαίνουν 6 αυτοκίνητα, το Περιστέρι πηγαίνει 6, αλλά είναι νταλίκες. Η κάθε νταλίκα παίρνει 4 αυτοκίνητα μέσα. Μάλιστα. Το οποίο, άμα θα τα βάλετε, είναι 24. Γι' αυτό η κατάσταση λοιπόν, λέτε ότι είναι καλύτερη. Το Περιστέρι δεν έχει ούτε ένα σκουπίδι. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με το Χαϊδάρι. Στο Περιστέρι, τα συλλέγουν. Ναι, τα συλλέγουν στο Περιστέρι. Ποιο τα συλλέγει στο Περιστέρι, δεν έχει συμβασιούχους? Έχει λίγους, δεν έχει πολλούς. Δεν είναι και το θέμα η συλλογή. Το θέμα είναι ότι και άλλοι δήμοι δεν έχουν, ας πούμε, κανέναν συμβασιούχο. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν και αυτοί πρόβλημα. Γιατί τα συλλέγει, τι θα τα κάνει? Με 3 αυτοκίνητα δεν μπορεί να καλύψει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Θέλω άλλη μία εικόνα να μου δώσετε από το δικό σας ρεπορτάζ. Επειδή ακούγονται πολλά και επειδή έχει μεταφερθεί το σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης στο αν πρέπει να μπουν ιδιώτες στο θέμα των σκουπιδιών ή όχι. Η πίτα στα σκουπίδια πόσο μεγάλη είναι? Είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει ακόμα και την πίτα των ναρκωτικών. Την παράνομη
Ναι. Άγνωστοι, αλλά γνωστοί σε ορισμένου σπίτια. Σύμφωνα με μια έρευνα που έχουμε κάνει, οποία θα βγει στον αέρα. Μιλάμε απλά για πολλά δι ετησίως. Ένα μόνο σας λέω ότι ετησίως από το χυτά, ανακυκλώσιμο υλικό, ναι. Είναι ένα τονάζ 85.000 τόνων το χρόνο. Που φεύγει από τους διάφορους που μπαίνουν μέσα και παίρνουν, τα οποία είναι ουσιαστικά κρατική περιουσία. Ναι. Δηλαδή ανακυκλώσιμο υλικό. Λοιπόν, σκεφτείτε 85.000 τώρα. 85.000 τόνοι το χρόνο, ναι. Ανακυκλώσιμο υλικό που μπαίνουν, ναι. Ορισμένοι και κλέβουν, ναι. Μέσα από τη χωματερή. Το οποίο αυτό πηγαίνει. Το οποίο είναι κρατική περιουσία, βέβαια. Έτσι. Είναι κρατική περιουσία. Εδώ υπάρχει μαύρη εργασία. Θα μπορούσε εργασία. Να έχει ανταποδοτικά και δεν έχει. Ναι, υπάρχει μαύρη εργασία, μάλιστα. Υπάρχει σφοροδιαφυγή. Υπάρχει φόρο διαφυγή. Φόρο διαφυγή. Τα πάντα όλα. Μαύρη εργασία, ό,τι θέλετε. Κλοπημαία σε βάρος του δημοσίου, βέβαια. Και ούτω καθεξής. Συντελούν οι πολλές. Λοιπόν, να ανοίξουμε τη συζήτηση και επαναρχόμαστε σε εσάς και στο ρεπορτάζ, κύριε Δεωνά. Θα παρακαλέσω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να μπορείτε να έχετε μέσω του κινητού σας τη ροή πληροφοριών που χρειαζόμαστε. Κύριε Θηδέ, υπάρχει αίσθηση, τουλάχιστον αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση τα έκανε μουσκεμα. Είναι έτσι? Τι πρωτότυπο. Πραγματικά. Πολλά τα σκουπίδια λοιπόν. Πολλά τα σκουπίδια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πραγματικά τον τελευταίο καιρό. Και θα ήθελα να το πω. Έτσι, το λέω και μεταφορικά. Το λέω. Έτσι. Όλοι καταλαβαίνόμαστε. Είναι πολλά τα σκουπίδια τον τελευταίο καιρό. Και πραγματικά μία υπόθεση που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια Έλληνες σε επίπεδο υγείας αντιμετωπίζεται με μια μικροπολιτική σκοπιμότητα προκειμένου να βγει για μια ακόμα φορά ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως τους σύνδεσμους, θα σας πω πολλοί, αφήστε με λίγο να μιλήσω. Δεν τους έκανε ο Δημήτρης ο Σταμάτης. Δεν έχω προλάβει, ναι. Να πω κάτι. Θέλω να σας πω ότι το θέμα των συμβαξιούχων με την πρόταση που, και την τροπολογία που κατατέθηκε δίνει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, ίσως και στα όρια της νομιμότητας, μία σοβαρή λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων. Γιατί αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτή η λύση είναι μία λύση η οποία δίνει δικαίωμα σε χιλιάδες εργαζόμενους με την αυξημένη μοριοδότηση και με χωρίς όριο ηλικίας να δουλέψουν πάλι μέσα από ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ, δίνει το δικαίωμα σε άνεργους ανθρώπους να βρουν εργασία μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην καθαριότητα. Και γιατί δεν τα δέχονται οι συνδικαλιστές? Οι συνδικαλιστές ζητάνε κάτι το οποίο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αύριο θα καταρρεύσει από την πρώτη στιγμή και θα έχουν και το επίσημο άλοθη οι Δήμοι, όχι μονάχα να μην τους κρατήσουν, αλλά και να μην τους έχουν δώσουν ούτε τα δεδουλευμένα. Λέτε δηλαδή, αυτό το ξέρουν πάρα πολύ όλων. Καλά. Αυτό λέτε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν πιστεύω ότι θα δικαιωθεί σε αυτή την πολιτική της. Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης μετά την Πέμπτη. Και το σημαντικότερο απ' όλα, ανοίγει αυτή η επιδίωξη της Δημοκρατίας και δεν το έχουν κρύψει πάρα πολλά στελέχη της, ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης. Πολλοί θα πούνε είναι κακό. Η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος της. Εξάλλου, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι. Θα πει κάποιος και γιατί είναι τόσο κακό να μπουν οι ιδιώτες στον χώρο της αποκομιδής σκουπιδιών. Τέτοια ερωτήματα, κύριε, μ' αρέσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ρητορικά όταν τη θέλει. Είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, η έσχατη μορφή εκμετάλλευσης. Είναι, αν θέλετε, η αποθέωση της ανθρώπινης εξαθλίωσης αυτού του είδους η εργασία. Αυτή η εμπειρία υπάρχει σε συνθήκες γαλέρας. Δεν πειράζει. Απόψη σας. Άνθρωποι σας. Όχι, εντάξει, απόψη θα την πει. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, είναι σε συνθήκες γαλέρας. Πραγματικά άνθρωποι θα κάνουν την πιο βρώμικη δουλειά, όπως λέμε, και θα αμείβονται με ελάχιστα χρήματα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι θέση της αυτοδιοίκησης η αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται τα σκουπίδια. Είναι κάτι που έχει παλευθεί χρόνια από τους αυτοδιοικητικούς, αποτελεί θέση επανειλημμένων συνεδρίων. Σύμφωνοι, της αυτοδιοίκησης. Αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Και νομίζω ότι ακριβώς. Μα ακριβώς σήμερα, εδώ φτάσαμε σε μία πρόταση η οποία δίνει διέξοδο και ανοίγει το δρόμο με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων και με αυτά που θα υποδείξουν οι Δήμοι. Δεν δίνει διέξοδο, αφού διαφωνεί ο κλάδος. Ο κλάδος, προσέξτε λίγο. Ο κλάδος διαφωνεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει αντιληπτό ότι αυτή η πρόταση πραγματικά μπορεί να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα. Για να και δούμε. Να
κλείσει όλα για τα στόματα παραμένει το που μιλάνε και ευθέως για ιδιώτες και που μιλάνε αυτή τη στιγμή και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Είναι πράγματα πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε. Είναι όντως πολύ σοβαρά. Με μικροπολιτική. Κύριε Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει τη σύγκρουση, το πεδίο σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία στο ποιος θέλει ιδιωτικοποίηση και ποιος όχι. Και λέει ότι οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας έριξαν λευκή ψήφο για να μπορέσει να γύρει η πλάστιγκα προς τη συνέχιση της απεργίας, να οξύνουν όσο γίνεται περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση που είναι ήδη δραματική σε επίπεδο δημόσιας υγιεινής εικόνας της χώρας και ούτω καθεξής, προκειμένου τι, να προβοκάρουν το δημόσιο χαρακτήρα της αποκομιδής των σκουπιδιών και να ανοίξουν το δρόμο για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή είναι η κατηγορία κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή ένδυα ικανοτήτων και αποτελεσμάτων και πληθωρισμού ύβριων και συκουφαντίες. Νομίζουν ότι βρίζοντας και συκουφαντώντας ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουν πολιτική. Αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Όμως δεν είμαστε παραπονούμενοι σε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα διάβασα μια ανακοίνωση των εργαζομένων στο Κόκκινο. Είναι συνάδελφοί σας εκεί στο Κόκκινο. Όπου έλεγαν ο ραδιοφωνικός σταθμός. Πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πρόσκειται διαλεγμένα ναι, άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες που έλεγαν εναντίον της διοίκησης, ξέρετε ποια ήταν. Λέει, μας κατηγορούν κιόλας ότι εμείς κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις επειδή ξεκινάμε από άλλα ελαττήρια, αλλότρια συμφέροντα. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, όταν έχει ένα πρόβλημα, έχει βρει μια καραμέλα, εμάς μας αφήνει παγερά διάφορους και στρέφεται ακόμα και εναντίον το δικό του. Και εκεί βλέπει συμφέροντα και εκεί βλέπει αλλότριες επιδιώξεις. Είναι πλήρως αναξιόπιστο. Όμως, εγώ θα μπω στην καρδιά του προβλήματος. Θα σας πω γιατί η Δάκη δεν ψήφισε να σταματήσει η απεργία. Πρέπει να σας πω ότι η ΔΑΚΕ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο πολλές φορές έχει μια δική του λογική. Εγώ δεν έχω συζητήσει να δω πώς τοποθετήθηκαν. Ναι. Όμως στο 11μελές συμβούλιο πώς έλειφθη μια απόφαση πλειοψηφικά. Ποιοι ήταν οι άλλοι που ψήφισαν υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Όχι, για τη συνέχιση της απεργίας. Για τη συνέχιση της απεργίας. Άρα, σύμφωνα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της επιδίωξης των ιδιωτικών συμφερόντων. Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Λοιπόν, τώρα, α μην τρελαθούμε. Λοιπόν, τα αντιπαρέρχομαι αυτά. Ποια είναι η καρδιά του προβλήματος. Πώς έγινε η απεργία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάνε να ξεφύγουν από αυτό. Η απεργία έγινε διότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν αυτούς τους ανθρώπους, λέγοντας ότι θα εφαρμόσουν μία πολιτική για αυτούς, η οποία ήταν αντίθετη με το Σύνταγμα. Ψήφισαν δύο νόμους. Δηλαδή, τους είχαν υποσχεθεί μονιμοποίηση. Άφηναν να εννοηθεί όχι, η μονιμοποίηση. Βέβαια. Αλλά τι έκαναν. Όχι, βέβαια. Έκαναν παράταση των οκταμήνων. Όντως. Κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Και εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα. Ποτέ δεν κάναμε εμείς τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Ποτέ δεν κάναμε. Να το πείτε στους συνδικαλιστές που σας ακούνε. Ακούστε τώρα. Ποτέ δεν κάναμε. Γι' αυτό και πληρώνονταν κανονικά. Το πρόβλημα πώς ετέθη στο ελεγκτικό. Το ελεγκτικό δεν ενέκρινε τις δαπάνες των Δήμων, λέγοντας ότι αυτές οι δαπάνες που μου φέρετε είναι αντισυνταγματικές. Έτσι προέκυψε το πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό? Διότι ο κύριος Σκουρλέτης και η κυβέρνηση, παραπλανώντας και υποσχόμενη ρύθμιση του θέματος στη Βουλή, εμείς είχαμε επισημάνει ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η ρύθμιση. Όχι, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, τα έχουμε ευρεία. Λέτε, είχαν υποσχεθεί ρύθμιση. Είχαν υποσχεθεί ρύθμιση και έκλειναν το μάτι ότι μέσω αυτής της ρύθμισης θα πήγαιναν σε καθεστώς μονιμοποίησης. Δηλαδή, ο φταίχτης φωνάζει. Εδώ φωνάζουν οι κλέφτες να φοβηθούν οι νοικοκύριδες. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Από εκεί και πέρα. Πάμε στην ουσία του προβλήματος όπως εξελίχθηκε. Τι πρέπει να γίνει τώρα, για να ακούσω τη γνώμη. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση, η οποία είναι συμβατή με τον νόμο, με το Σύνταγμα και με τη λογική. Η οποία λέει τι, η οποία τι λέει. Παρατείνουμε. Η παράταση και μόνο η λέξη παράταση οδηγεί σε αδιαφορία για την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Και αυτό που έφεραν σήμερα στη Βουλή έχει δύο πολύ δύσκολα προβλήματα. Για μένα αξεπέραστα. Ένα λέτε, μιλάει για παράταση. Σκουρλέτη, λέτε. Ναι, μιλάει για παράταση. Μα
την παράταση κατήγγειλε το ελεκτικό συνέδριο. Ναι. Και δεύτερον, δίνει μια τέτοια μοριοδότηση, ξεχωρίζοντας τις κατηγορίες των Ελλήνων πολιτών που θα ενδιαφέρονται να απασχοληθούν. Λες και είναι άλλου θεού παιδιά, εκείνα που δεν έχουν δουλέψει. Είναι και αντισυνταγματικό. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να γίνει μια γρήγορη δίμηνη σύμβαση, ναι, ώστε να φύγει αυτό το φαινόμενο γρήγορα, γιατί αυτές οι διαδικασίες του διμήνου εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή παράταση διμήνου. Όχι παράταση, αλλά το παράταση. Μια καινούργια σύμβαση, λέτε. Μια καινούργια σύμβαση. Δίμηνη. Δίμηνη, ναι, ναι. Να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την οκτάμηνη σύμβαση. Ναι. Και το πρόβλημα μέσω από εκεί ΑΣΕΠ, πώς θα γίνει αυτό? Είναι με διαδικασία που λέγεται μέσω ΑΣΕΠ. Μέσω ΑΣΕΠ. Ελέγχεται, οι όροι καθορίζονται από το ΑΣΕΠ για νέα και ελέγχονται συμβάσεις από το ΑΣΕΠ. Και στο διάστημα αυτό να λυθεί το πρόβλημα οριστικά μέσω των Δήμων. Οι Δήμοι, αυτά τα χρήματα που ξοδεύουν είναι ανταποδοτικά. Όταν λέμε να λυθεί, πώς να λυθεί, κύριε Σταμάτη? Οι Δήμοι λοιπόν να αποφασίσουν. Να απολυθούν. Οι Δήμοι λοιπόν να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν το θέμα. Και εμείς εκεί ακριβώς λέμε για ποιο λόγο. Μα οι εκλογές είναι συγκεκριμένες. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε? Μπορεί να θέλει ένας Δήμος να προσλάβει μόνιμο προσωπικό. Μπορεί ο άλλος να θέλει μεικτό σύστημα. Γιατί παρεμβαίνει η κυβέρνηση στο αυτοδιοίκητο? Τι είδους αυτοδιοίκηση είναι αυτή? Και εγώ μπαίνω ευθέως στο ερώτημα. Οι Δήμοι θα δεν αποφασίσουν για τον αριθμό. Λεπτό, οι Δήμοι θα αποφασίσουν για τη μορφή. Οι Δήμοι θα αποφασίσουν. Ενημερωθείτε καλά. Οι Δήμοι έχουν στείλει μια κατάσταση 2.500 ανθρώπων για πρόσληψη. Ναι. Εσείς τους λέτε αυτά τα 2.500 άτομα αυτόματα θα μετατραπούν σε νέα αιτήματα των Δήμων που αφορούν μόνο καθαριότητα. Οι Δήμοι λένε έχουμε και άλλες ανάγκες. Όσον αφορά την καθαριότητα λοιπόν, το θέμα πρέπει να πάει στους Δήμους και να δώσουν λύση οι Δήμοι. Και πάω στο άλλο το επίμαχο θέμα, που νομίζουν ότι είναι επίμαχο. Δεν μου λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το κράτος, κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμοί του δημοσίου, εάν αυτή την ώρα έχουν εργολάβους καθαριότητας? Βεβαίως και έχουν. Πώς καθαρίζονταν τα αεροδρόμια? Μα βεβαίως και έχουν. Η σιδηροδρομική σταθμή. Τι λέτε τώρα, βεβαίως. Μπράβο. Και υπάρχουν Δήμοι. Δηλαδή, τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, αυτό το καθεστώς είναι καθεστώς δουλοπαρήκων και κλείνει τα μάτια το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ για τα σκουπίδια. Εσείς τι λέτε? Εμείς λέμε ότι να είναι στην ελεύθερη δυνατότητα των Δήμων. Οι Δήμοι εκλέγονται. Οι Δήμοι εκλέγονται. Εσείς την άποψη ότι είναι καλοκληρωμένοι. Συγγνώμη. Πέστε του, όχι καλοκληρωμένοι. Οι αμοιβές καθορίζονται. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να γίνει. Έχετε άλλη άποψη. Οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι, κανένα δεν είναι. Όπως θα καταφέρατε. Δεν είναι κανένας. Βεβαίως όπως τα καταφέρατε. Εντάξει. Με μόνο εντάξει, που εντάξει. Έχετε, συγγνώμη, εσείς η αριστερή κυβέρνηση δεν ψηφίσατε πριν από 15 μέρες το νόμο που από το 19 και μετά μέσω της μείωσης του αφορολογίτου θα βάλει χέρι αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέτε τώρα, σε ποιον τα λέτε? Τους συνταξιούχους και αυτούς χτυπήσατε. Ναι. Εσείς οι ευαίσθητοι κοινωνικά. Εσείς, σε ποιον τα λέτε λοιπόν, αυτά? Εσείς, λοιπόν, λοιπόν, από εκεί και πέρα μου, για να ολοκληρώσω καλέρας, τη σκέψη μου. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Υπάρχουν άρα, δύο κατηγοριών. Δεν αποκλείεται την ιδιωτικοποίηση της όλης δεν υπάρχει διαδικασίας. Ιδιωτικοποίηση. Είναι λέτε ψευδής. Να αποφασίσει ο κάθε δήμαρχος. Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Υπάρχει προσφορά έργου η οποία επαναλαμβάνεται. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει. Όταν μιλάει για ΣΔΙΠ ο κύριος Μητσοτάκης, τι λέει, για πέστε μου και εμένα. Μιλάει για ΣΔΙΠ ο αρχηγός σας. Θα μιλήσω, να με αφήσετε να μιλήσω. Μέσω συμπράξεων είπε. Οι συμπράξεις μπορεί να έχουν πολλές μορφές. Τα ΣΔΙΤ είναι για άλλου είδους δουλειά αποκλειστικά. Μάλιστα. Σας λέω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι Δήμοι με, κάνοντας συμβάσεις παροχής έργου. Μάλιστα. Τι είδους ιδιωτικοποίηση είναι αυτή? Κάνω μία σύμβαση με μία εταιρεία, όπως έχω κάνει για τα αεροδρόμια, όπως έχω κάνει για τα λιμάνια. Είναι αυτό που λέμε στην Αρκαδία, κύριε Σταμάτη, outsourcing. Δηλαδή, παίρνεις μια διαδικασία και ουσιαστικά τη βγάζεις στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, σου είναι και καλά. Μπορεί και καλό. Γίνεται... Μπορεί και καλό. Αλλά προσέξτε, με τη σημερινή ζούγκλα που υπάρχει στον εργασιακό χώρο, όπου όπως γνωρίζετε πολύ καλά έχουν έρθει τα πάνω κάτω, ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμη φοβάται ότι επειδή είναι δύσκολη δουλειά και άχαρη δουλειά και δουλειά όπου εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε κινδύνους από πλευράς υγιεινής και ούτω καθεξής, ότι θα έρθουν ιδιώτες εργολάβοι,
θα πάρουν Μπαγκλαντεσιανούς. Αυτό δεν έχει στοιχεία ρατσισμού ούτε ξενοφοβίας που το λέω. Το λέω σαν μία, το μεταφέρω σαν έναν φόβο και μία επιφύλαξη της κοινής νόμης, ενός μέρους της κοινής νόμης, και ότι η κατάσταση θα δημιουργήσει μια εικόνα πάρα πολύ δυσάρεστη. Συγγνώμη, αυτά είναι παραμύθια. Συγγνώμη, παραμύθια είναι. Είναι παραμύθια. Οι καθαρίστριες στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά είναι παραμύθια. Λέω δηλαδή για να έχουμε όλες τις εικόνες. Γιατί τα λέμε όλα εδώ. Παραμύθια. Οι συνθήκες καταρριώτας στα δημόσια νοσοκομεία. Τα λέμε όλα εδώ. Όλα. Ένα λεπτό. Στα δημόσια νοσοκομεία δουλεύουν όμως 5 χρόνια. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοιες ανοησίες? Για δώστε μια απάντηση σε αυτά. Εδώ μιλάμε για τεράστιες ανοησίες. Μιλάμε, αυτοί που θα απασχοληθούν πρέπει να είναι κανονικά ασφαλισμένοι και να πληρώνει ο εργοδότης ασφάλιστρα. Αυτά είναι παραμύθια. Οι άνθρωποι βρίσκονται. Συγγνώμη, αν είστε ανίκανοι να το ελέγξετε, αυτή είναι να σηκωθείτε να φύγετε. Υπάρχει στην Ελλάδα. Συνεργάζονται με αυτή είναι η εμπειρία. Συγγνώμη, αφήστε αυτό την εμπειρία. Το καθεστώς είστε κυβέρνηση, το καταλάβατε. Τόσα χρόνια είστε εσείς για να φυλάτε τον νόμο. Έχετε εγκαθιδρύσει καθεστώς γαλέρα στο δημόσιο τομέα. Αυτό καταφέρατε τόσα χρόνια. Και τη χρεοκοπία τη χώρα. Αυτό καταφέρατε. Ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει. Τη χρεοκοπία τη χώρα και εργασιακό καθεστώ γαλέρα. Εσείς που ασκήσατε τα μνημόνια αυτό κάνετε. Με τις απάτες και τα ψέματα, άλλα δύο μνημόνια. Οι απατεώνες βγαίνουν κάθε μέρα στην λοιπόν, οι απατεώνες να αφήσετε να τα κόμματά. Εγώ στα κόμματά σα ψάξτε για απατεώνες. Εσείς αν έχετε απατεώνες με τον τόνο. Ψάξτε τους απατεώνες στα κόμματά σα κάθε μέρα στην Ελλάδα. Τώρα είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Έλα, τι αυτό λέτε. Εδώ είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Είστε πολύ αξιόλογοι συνομιλητέ. Όχι, δεν αξιόλογοι. Επιχειρήματα λοιπόν. Για Πέτρο και να συμφωνούμε. Αφήστε τα λαμόγια από κάτω. Συγγνώμη. Κύριε Θηβέ, να ολοκληρώσουμε αυτό το διάλειμμα. Σα έχει πάρει χαρά. Αποκλιμακώσουμε την ένταση και να βλέπουμε την ανταπόκριση που έχετε στον κόσμο. Μια χαρά. Η λύση λοιπόν είναι απλή. Ναι, κύριε Σταμάτη, να ολοκληρώσουμε. Αυτό το χρέο τη αποκομιδή των σκουπιδιών ανήκει στους δήμους. Οι δήμαρχοι είναι εκλεγμένοι με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες. Σε αυτούς λογοδοτούν. Σε αυτούς λοιπόν θα εξηγήσουν το ύψος, το αντίτιμο αυτού του κόστους και σε αυτούς θα εξηγήσουν το επίπεδο της παροχής αυτής της υπηρεσίας. Ο καθένας, επειδή υπάρχουν δήμοι με διαφορετικές μορφές, δηλαδή με διαφορετικές ανάγκες, είναι δήμοι που παρουσιάζουν μια έξαρση πληθυσμιακή συγκεκριμένους μήνες. Είναι άλλοι δήμοι που δεν το έχουν αυτό. Σωστό είναι. Αυτό πρέπει να το κρίνει η τοπική κοινωνία και ο υπεύθυνος δήμαρχος. Όταν παρεμβαίνει το κράτος, είναι άρνηση. Είναι ψέμα ότι παρεμβαίνει το κράτος με τον νόμο αυτό. Για είναι να κλείσω, έχετε να κλείσω. Για να πάμε σε διάλειμμα. Για να δούμε. Για να κλείσω, κακή ενημέρωση. Για να κλείσω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ποιος όμως τορπιλίζει αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται επαναλύσει? Ο υπουργός που αποκαλεί τους συνδικαλιστές υπέρ των οποίων τάχα κόπτεται ο κύριος Θηβαίος μαϊντανούς. Την ώρα που πάνε να συζητήσουν, ο υπουργός, ο κύριος Κουρλέτης, λέει είστε μαϊντανοί. Αυτοί θέλουν να λύσουν σοβαρά το πρόβλημα. Σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά. Μες. Ρωτήστε τους, πάρτε ένα τηλέφωνο τους. Μιλάμε σοβαρά, αυτό λέω. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Δεν είστε σοβαροί καθόλου. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Κρίμα. Το θέμα είναι κρίμα. Ότι είπαμε, η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται στα χέρια μη σοβαρών ανθρώπων. Ναι, αυτό λέμε και εμείς. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα πάρουμε τις αναπνοές μας. Θα αποκλιμακώσουμε την ένταση. 40 χρόνια σώσατε την Ελλάδα. Και είπατε εσείς. Πάρτε τώρα δύο μνημόνια. Πάρτε δύο μνημόνια. Κόψτε δύο συντάξεις. Κόψτε δύο συντάξεις. Τη 13η θα δώσετε. Ούτε 10 δεν θα πάρουν οι άνθρωποι. Καλά, εντάξει. Αυτή είναι η αξιοπιστία σας. Έτσι, έτσι. Το πρόβλημα, τη χώρα και η ένταση του προβλήματος, την οποία αντιμετωπίζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, κυρίως οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας, αυτοί που μένουν στα ισόγεια, στον πρώτον όροφο και έχουν τη σωρό των σκουπιδιών από κάτω, τους σωρούς των σκουπιδιών από κάτω, η ένταση του προβλήματος νομίζω ότι δικαιολογεί και την ένταση της συζήτησης. Πάμε να πάρουμε μια γρήγορη αναπνοή, διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να δούμε και άλλες διαστάσεις του προβλήματος. Αλλά επιπλέον, κυρίες και κύριοι, να δούμε και δύο-τρεις άλλες σημαντικές ειδήσεις. Υπήρξε μια πολύ σοβαρή υπόθεση της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και αφορά το χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Και βεβαίως υπάρχουν και
πολύ σημαντικές εξελίξεις στη γειτονική μας Αλβανία μετά τις εκλογές που αφορούν την ελληνική μειονότητα και την αναβίωση του αλβανικού εθνικισμού στα Βαλκάνια. Σε λίγο παρακαλώ.